Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης Αυτά λοιπόν είναι τα αξιώματα των οποίων οι φορεί ορίζονται με κλήρο και οι αρμοδιότητε του είναι όλε αυτέ που αναφέρθησαν. Με ποιον τρόπο διορίζονταν παλιότερα οι λεγόμενοι εννέα άρχοντε έχει ήδη λεχθεί. Τώρα διορίζουν με κλήρο έξι θεσμοθέτε και έναν γραμματέα του, καθώ και τον Άρχοντα, τον Βασιλιά και τον Πολέμαρχο με τη σειρά από κάθε φυλή. Οι άρχοντε αυτοί, εκτό από τον γραμματέα, κρίνονται πρώτα από τη Βουλή των Πεντακοσίων. Ο γραμματέα κρίνεται μόνο από το δικαστήριο, όπω και οι άλλοι άρχοντε, διότι όλοι οι αξιωματούχοι είτε διορίζονται με κλήρο, είτε κατόπιν εκλογή, κρίνονται πριν αναλάβουν τα καθήκοντά του. Όμω οι εννέα άρχοντε κρίνονται πρώτα από τη Βουλή και ύστερα από το δικαστήριο. Βεβαίως παλαιότερα δεν αναλάμβανε αξίωμα όποιο αποδοκιμαζόταν από τη Βουλή, αλλά τώρα έχει κανεί το δικαίωμα να υποβάλει έφεση στο δικαστήριο και αυτό εκδίδει τελεσίδικη απόφαση. Κατά τη διαδικασία τη κρίση τίθεται πρώτα το ερώτημα. Ποιο είναι ο πατέρα σου και από ποιον Δήμο κατάγεσαι. Και ποιο είναι ο πατέρα του πατέρα σου, ποια είναι η μητέρα σου και ποιο είναι ο πατέρα τη μητέρα σου και από ποιον Δήμο κατάγεται. Κατόπιν τον ρωτούν αν συμμετέχει στη λατρεία του πατρόου Απόλωνα και του Ερκίου Δία και πού βρίσκονται τα ιερά τους. Ύστερα τον ρωτούν αν έχει οικογενειακούς τάφους και πού βρίσκονται. Κατόπιν τον ρωτούν αν σέβεται τους γονείς του, αν πληρώνει τους φόρους και αν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Και μετά από αυτές τις ερωτήσεις συνεχίζει λέγοντας «Φέρε μάρτυρες για αυτά που είπες». Και αφού φέρει τους μάρτυρες θέτει το ερώτημα, εννοείται ο πρόεδρος του δικαστηρίου, αν θέλει κανείς να τον καταγγείλει. Και αν υπάρχει κάποιος κατήγορος, αφού δώσει ο πρόεδρος τον λόγο στον κατήγορο και στον κατηγορούμενο, βγαίνει η απόφαση διανατάσεως της χειρός στην Βουλή και με ψηφοφορία στο δικαστήριο. Αν όμως δεν υπάρχει κατήγορος, διενεργείται αμέσως ψηφοφορία. Παλαιότερα ψήφιζε μόνο ένα δικαστή. Τώρα όμω, για του εννέα άρχοντε πρέπει να ψηφίσουν όλοι οι δικαστέ. Για να μπορούν οι δικαστέ, αν κάποιο φαύλο, εννοείται υποψήφιο άρχοντα, καταφέρει να παραμερίσει του κατηγόρου του να τον απορρίψουν. Αφού κρυθούν οι υποψήφοι άρχοντε με αυτόν τον τρόπο, πηγαίνουν στο βράχο πάνω στον οποίο βρίσκονται τα κομμάτια των θυσιασμένων ζώων και πάνω στον οποίο ορκίζονται τόσο οι δικαστέ πριν εκδώσουν την απόφασή του, όσο και οι μάρτυρε όταν προβαίνουν σε καταθέσει. Οι άρχοντες αφού ανεβούν πάνω σε αυτόν τον βράχο ορκίζονται ότι θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους με δικαιοσύνη και σύμφωνα με τους νόμους και ότι δεν θα δεχθούν δώρα σε συνάρτηση με την άσκηση της εξουσίας τους και ότι σε περίπτωση που δωροδοκηθούν θα αφιερώσουν έναν χρυσό αδριάντα. Και αφού ορκιστούν μεταβαίνουν στην Ακρόπολη όπου επαναλαμβάνουν τον όρκο και στη συνέχεια αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους. Ο Άρχοντα, ο Βασιλιά και ο Πολέμαρχο παίρνουν δύο βοηθού ο καθένα, όποιου θέλουν. Κρίνονται και αυτοί από το δικαστήριο πριν αναλάβουν τα καθήκοντά του και λογοδοτούν όταν τελειώσει η θητεία του. Ο επώνυμο Άρχοντα, μόλι αναλάβει τα καθήκοντά του, διακηρύσσει ότι όσα είχε ο κάθε πολίτη πριν αυτό ανέλθει στην εξουσία, αυτά θα διατηρήσει και θα έχει στη διάθεσή του μέχρι το τέλο τη θητεία του. Κατόπιν διορίζει τρει χορηγού για του τραγωδού, του πιο πλούσιου από όλου του Αθηναίου. Παλαιότερα διόριζε και πέντε χορηγού για του κομμωδού, αλλά τώρα του ορίζουν οι φυλέ. Έπειτα υποδέχεται του χορηγού που όρισαν οι φυλέ για χορού ανδρών και παιδιών και κομμωδιών για τα Διονύσια και για χορού ανδρών και παιδιών για τα Θαργίλια. Για τα Διονύσια υπάρχει ένα χορηγό για κάθε φυλή, ενώ για τα Θαργίλια ένα για δύο φυλέ, η κάθε μία από τι δύο παρέχει τον χορηγό με τη σειρά τη. Γι' αυτού προβαίνει στην ανταλλαγή των περιουσιών και εισάγει στο δικαστήριο τι ενστάσει. Εάν κάποιο ισχυρίζεται ότι έχει προσφέρει ήδη αυτή την δημόσια υπηρεσία λειτουργήμα ή ότι απαλλάσσεται από αυτή την υποχρέωση επειδή έχει προσφέρει άλλη δημόσια υπηρεσία και δεν έχει εκπνεύσει ο χρόνο απαλλαγή του, ή ότι δεν έχει ακόμη την απαιτούμενη ηλικία, διότι πρέπει ο χορηγό του χορού για παιδιά να έχει συμπληρώσει το 40 έτος τη ηλικία του. Ο επώνυμο Άρχοντα διορίζει επίση του χορηγού για τη Δήλο και τον αρχηγό τη θρησκευτική αποστολή, που με σκάφο με 30 κοπηλάτε μεταφέρει του νεανίε στη Δήλο. Ο εν λόγω Άρχοντα διοργανώνει επίση την πομπή που γίνεται προ τη μήνυ του Ασκληπιού την ημέρα που οι τα στα μυστήρια μένουν κλεισμένοι στο σπίτι και διοργανώνει ακόμη μαζί με του επιμελητέ την πομπή για τα μεγάλα Διονύσια. Άλλοτε του επιμελητέ του εξέλεγε ο Δήμο. Ήταν 10 και αναλάμβαναν με δικά του χρήματα όλα τα έξοδα τη πομπή. Τώρα όμω ο επώνυμο Άρχοντα διορίζει με κλήρο έναν επιμελητή για κάθε φιλή και του δίδει 100 μνέ για τα έξοδα τη πομπή. Διοργανώνει επίση την πομπή των Θαργυλίων και την πομπή προ τη Μην του Σωτήρα Δία. Διευθύνει επίση τον αγώνα των Διονυσίων και των Θαργυλίων. Για αυτέ τι γιορτέ φροντίζει ο επώνυμο Άρχοντα. Οι δημοσίε και ιδιωτική φύσεω δίκε που ανατίθενται σε αυτόν με κλήρο και τι οποίε εισάγει στο δικαστήριο αφού κάνει ανάκριση είναι η εξή: Κακομεταχείριση γονέων. Αυτέ οι καταγγελίε μπορούν να γίνουν από οποιονδήποτε πολίτη χωρί τον κίνδυνο να επιβληθεί πρόστιμο. Κακομεταχείριση ορφανών. Αυτέ οι καταγγελίε στρέφονται κατά των επιτρόπων. Κακομεταχείριση θηγατρό κληρονόμου. Αυτέ οι καταγγελίε στρέφονται κατά των επιτρόπων και όσων συνοικούν μαζί τη. Κακομεταχείριση περιουσία ορφανών και αυτές οι καταγγελίες στρέφονται κατά των επιτρόπων. Παραφροσύνη. Αν κανείς κατηγορήσει κάποιον ότι σπαταλά την περιουσία του λόγω παραφροσύνης. Διορισμός διανομέων, εάν κάποιος αντιτίθεται στη μοιρασιά κοινή περιουσίας. Διορισμός κηδεμόνων Καθορισμός προτεραιότητας υποψηφίων κυδεμόνων. Παρουσίαση περιουσιακών στοιχείων. Υποβολή υποψηφιότητα διορισμού σε θέση κυδεμόνα. Επιδίκαση κληρονομιάς στους κληρονόμους και στις κληρονόμους τη κατέρας. Ο επώνυμο Άρχοντα φροντίζει για τα ορφανά, τι κληρονόμου θηγατέρε και για τι γυναίκε που μετά το θάνατο του άντρα του δηλώνουν ότι είναι έγκυε. Έχει επίση το δικαίωμα να τιμωρήσει αυτού που θα τι αδικήσουν ή να του παραπέμψει στο δικαστήριο. Επίση εκμισθώνει τα σπίτια των ορφανών και των κληρονόμων θηγατέρων μέχρι να συμπληρώσουν το 14ο έτο τη ηλικία του και εισπράττει τα ενίκια. Και αν οι κυδεμόνε δεν παρέχουν τα απαραίτητα για τη διατροφή των εννοείται ορφανών παιδιών, τότε ο επώνυμο Άρχοντα του εξαναγκάζει να καταβάλουν το αντίτιμο. Ο επώνυμο Άρχοντα φροντίζει λοιπόν για όλα αυτά. Ο βασιλιά μαζί με του επιμελητέ που εκλέγει η Εκκλησία του Δήμου, δύο από όλου του Αθηναίου, έναν από του Ευμολπίδε και έναν από του Κύρικε, φροντίζει πρώτα απ' όλα για τα μυστήρια. Έπειτα φροντίζει για τα επιλύνια Διονύσια που αποτελούνται από μία πομπή και από αγώνε. Την πομπή οργανώνουν από κοινού ο βασιλιά και οι επιμελητέ, ενώ του αγώνε του διευθύνει ο βασιλιά μόνο του. Οργανώνει επίση και όλε τι λαμπαδιδρομίε και με δύο λόγια αυτό έχει το γενικό πρόσταγμα για όλε τι πατροπαράδοτε θυσίε. Οι καταγγελίε για ασέβεια και οι ενστάσει εναντίον κάποιου που διεκδικεί ιερατικό αξίωμα σε αυτόν ανατίθενται με κλήρο. Εκδικάζει επίσης όλες τις διαφορές μεταξύ γενών και ιερέων, εξαιτία θρησκευτικών προνομίων. Σε αυτόν επίσης παραπέμπονται με κλήρο όλες οι δικαστικές υποθέσεις για φόνο και αυτός είναι εκείνος που επιβάλλει τον θρησκευτικό αποκλεισμό αφορισμό. Οι δίκες για φόνο και τραυματισμό, αν κάποιο σκοτώσει ή τραυματίσει εκ προθέσεως, παραπέμπονται στον Άριο Πάγο, καθώς και οι δίκες για δηλητηρίαση με θανατηφόρο αποτέλεσμα ή για εμπρισμό. Αυτά τα εγκλήματα τα εκδικάζει αποκλειστικά η Βουλή του Αριουπάγου. Τα εγκλήματα του ακούσιου φόνου, τη απόπειρα φόνου, του φόνου δούλου, ημέτικου ή ξένου τα εκδικάζει το δικαστήριο του Παλαδίου. Αν όμω κάποιο ομολογήσει ότι σκότωσε, ισχυριστεί όμω ότι άσκησε νόμιμο δικαίωμα, όταν παραδείγματο χάρη συνέλαβε το θύμα σε αυτόφορη μοιχεία ή σκότωσε στον πόλεμο κατά λάθο ή εννοείται από απροσεξία σε αθλητικού αγώνε, αυτό τον δικάζουν στο Δελφίνιο Εάν κάποιο που έχει εξοριστεί για φόνο, ο οποίο είναι επιδεκτικό συμβιβασμού, κατηγορηθεί εκ νέου για φόνο ή τραυματισμό, αυτόν τον δικάζουν στον περίβολο του φρεάτου και ο κατηγορούμενο απολογείται από ένα πλοίο αραγμένο κοντά στην ακτή. Τι υποθέσει αυτέ, εκτό από εκείνε που παραπέμπονται στον Άριο Πάγο, τι εκδικάζουν οι εφέτε που ορίζονται με κλήρο. Τι εισάγει ο βασιλιά και η δίκη διεξάγεται στον περίβολο ενό ναού σε ανοιχτό χώρο. Και ο βασιλιά, όταν ανακοινώνει την απόφαση του δικαστηρίου, βγάζει το στεφάνι από το κεφάλι του. Στον κατηγορούμενο δεν επιτρέπεται είσοδο στου ιερού χώρου μέχρι την ημέρα τη δίκη του. Ούτε στην αγορά δεν το επιτρέπει ο νόμο να εισέλθει. Μόνο την ημέρα τη δίκη εισέρχεται στον ιερό περίβολο και απολογείται. Όταν ο κατηγορό δεν γνωρίζει τον δράστη, η δίκη γίνεται εναντίον αγνώστου. Ο βασιλιά και οι φιλοβασιλεί δικάζουν και υποθέσει φόνου εναντίον άψυχων πραγμάτων και ζώων. Ο πολέμαρχος προσφέρει θυσίες στην Άρτεμη, την κυνηγήτρια και στον Εμιάλιο. Διοργανώνει επιτάφιου αγώνε και προσφέρει νεκρικέ θυσίε για του πεσόντες στον πόλεμο και για του αρμόδιο και αριστογείτονα. Σε αυτόν ανατίθενται με κλήρο μόνον ιδιωτική φύσεω δικαστικέ υποθέσει που αφορούν μέτικου, ισοτελεί και πρόξενου. Ο πολέμαρχος, αφού παραλάβει τις εν λόγω δικαστικές υποθέσεις και τις διαμοιράσει σε δέκα μέρη, οφείλει να παραχωρήσει σε κάθε φυλή το μέρος των υποθέσεων που κληρώθηκε για αυτήν. Και οι δικαστές κάθε φυλής οφείλουν να τις διαβιβάσουν στους διαιτητές. Ο πολέμαρχος εισάγει προσωπικό στις δίκες εναντίον απελεύθερου που εγκατέλειψε τον προστάτη του εναντίον μέτικου που δεν έχει προστάτη, καθώ και δίκες κληρονομιών και θυγατέρων κληρονόμων όταν πρόκειται για μέτικου. Γενικά ο πολέμαρχο έχει για του μέτικου τι διαδικασίε που έχει ο επώνυμο άρχοντα για του πολίτε. Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία Εκφωνητή Γιώργο Πιτροπογιανάκη